Από σήμερα ξεκινά το υπερθέαμα που έχει ετοιμάσει η Ελέτα στο πλαίσιο του 1 του ράλι Σπριντ Δοδόνη. Ο αγώνα που προσμετρά βαθμολογικά στο κυπελοράλι ασφάλτου Βορείου Ελλάδο θα λάβει χώρα απόψε και αύριο το πρωί και είναι ο τρίτο από του τέσσερι αγώνε του θεσμού που ολοκληρώνεται στι 2 και 3 Νοεμβρίου στα Τρίκαλα. Το ένα τώρα άλλη σπριντ δοδόνη αποτελείται από μια ειδική διαδρομή μήκου 12,1 χιλιόμετρων, η οποία θα διεξαχθεί τρει φορέ και χαρακτηρίζεται γρήγορη, εντυπωσιακή και τεχνική. Η αφετηρία τη ειδική θα βρίσκεται μετά τη διασταύρωση για κοσμηρά και ο τερματισμό στου δραμεσιού. Τα συνολικά χιλιόμετρα είναι 76,8, από τα οποία τα 40,5 απλής διαδρομής. Λίγο πριν την πανηγυρική εκκίνηση που θα πραγματοποιηθεί απόψε στο Πάρκο Λιθαρίτσια, ένα από τα πιο όμορφα σημεία των Ιωαννίνων, πραγματοποιήθηκε και ο τεχνικό έλεγχο των οχημάτων. Απόψε, οι φίλοι των αγώνων και όχι μόνο θα έχουν την ευκαιρία να δουν και να ακούσουν από απόσταση αναπνοή στα αυτοκίνητα, στα μπάκετ των οποίων οι οδηγοί αύριο το πρωί θα δώσουν τη μάχη με τα χρονόμετρα. Το πρώτο αυτοκίνητο θα πάρει εκκίνηση στην ειδική διαδρομή στις 9.33 το πρωί της Κυριακής με το δρόμο να κλείνει μια μισή ώρα νωρίτερα για λόγους ασφαλείας. Ένα το ράλι πριν το δόνης, ε, αυτό καταφέραμε με τις συνθήκες που έχουμε να κάνουμε φέτος. Ε, πιστεύω του χρόνου να κάνουμε πάλι πυροτικό πρωτάθλημα Ελλάδος. Ε, η Λέσχη, μάλλον το αθλητικό σωματείο, έχει πια Λέσχη. Ε, κοιτάει πάντα το καλό των αθλητών και το καλό των αγώνων με ασφάλεια. Ε, απόψε είναι η πανηγυρική. Ναι, εκείνη, η πανηγυρική η... εκείνη στα Λιθαρίτσα. 8 η ώρα, που εκεί θα, ο κόσμος θα παρακολουθήσει τα αυτοκίνητα από κοντά. Θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο σοου. Ε, αλλά όχι σοου μοτοσπορτ ε, με ταχύτητε κτλ., τα απλά θα πάρουν την κίνησή του, καρό σημαία, και όχι την καρό, μάλλον τη σημαία τη εκκίνηση και θα ξεκινήσουν για αύριο το πρωί να πάνε το πρώτο αυτοκίνητο στην εκκίνηση για να αγωνιστεί. Συμμετοχή έχουν δηλώσει 20 πληρώματα, τα μισά εκ των οποίων έχουν στη σύνθεσή του μέλη τη τοπική λέσχη, ενώ ανάμεσά του βρίσκονται και αρκετοί οδηγοί με πλούσιε αγωνιστικέ περγαμηνέ. Οι προδιαγραφέ βέβαια για τη συμμετοχή στο φετινό ράλι διαφοροποιήθηκαν. Ναι, λόγω τη οικονομική κατάσταση που βρίσκονται όλοι και λόγω επειδή οι οικονομισμοί ασφαλεία έχουν αλλάξει ω προ το ρουχισμό ασφαλεία των οδηγών συνοδηγών, ε, όλοι φέτο έπρεπε να προμηθευτούν καινούργια κράνη, καινούργιε φόρμες, ε, τα εσόρουχα μέσα τα προστατευτικά που είναι ένα πολύ μεγάλο έξοδο. Ε, εντάξει, όσοι κατάφεραν, ε, μπόρεσαν. Τώρα, Οδηγού βρίσκουμε, συνοδηγού για του αγώνε δεν βρίσκουμε πάρα πολλού να μπουν γιατί για έναν αγώνα τώρα κάποιο πρέπει να πληρώσει κάποια χρήματα για τον εξοπλισμό τον δικό του ασφαλεία. Εντάξει, πιστεύω σιγά σιγά φέτο είναι μια μεταβατική περίοδο. Στον πιστεύω θα είμαστε πολύ περισσότερο. Το 1 το Rally Sprint Δοδόνη είναι ο δεύτερο αγώνα που προσφέρει μέσα στην ίδια αγωνιστική χρονιά το Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ιωαννίνων Ελέτα, προειδεάζοντα και για μια εξίσου ενδιαφέρουσα συνέχεια. Ε, Τα έχουμε τολμήσει θα κάνουμε και άλλον έναν τρίτο δε, γύρω στους 15 Σεπτεμβρίου, όχι μόνο δύο, πάμε και ένα σκαλί ακόμα παραπάνω. Αγώνα 4x4 θα γίνει στο